είσαι μέγας Αλέξανδρος, είσαι. Είναι πολύ μεγάλη φωνή. Του βγάζω το καπέλο, υποκλίνομαι. Για μένα δεν υπάρχει. Νομίζω ότι σήμερα ήσουν η πιο τέλεια εμφάνιση. Τώρα για αυτή την εβδομάδα ετοιμάζουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι δεν έχει ξαναδοκιμάσει να κάνει ο Αλέξανδρος. Και χαίρομαι ακόμη περισσότερο που από τους αλχημιστές ήρθε ο Βασίλης εδώ. Μου έδωσε τις συμβουλές του. Είμαι ο Βασίλης από τους αλχημιστές, καλά. Χάρηκα πολύ. Σκεφτόμασταν ερωτική απογοήτευση, που όλοι μας όταν περνάμε μια ερωτική απογοήτευση, το μόνο που θέλουμε δίπλα μας είναι ένας κολλητός μας, όπου μας δίνει ένα χέρι βοηθείας, μια φωνή, για να ξεκολλήσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μια χαρά. Καλή επιτυχία. Όλοι οι αλχημιστές από τη Θεσσαλονίκη θα είμαστε μαζί στην Παρασκευή. Δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όλοι οι αλχημιστές θα τον στηρίξουμε έστω και από μακριά. Πιστεύουμε ότι η Παρασκευή θα τα πάει τέλεια. Ένα πόρις που μεθάω κι αυτή τη βραδιά. Για μια αγάπη ξεσπάω που χάθηκε πια. Όλα της τα δώσα δίχως στιγμή να σκεφτώ. Τώρα τα όνειρα σβήνω πικρά στο φωτό. Κάνε κάτι να έρθει ξανά η χαρά. Ο πόνος να φύγει μακριά. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στη λύπη, γλυκός λιτρωμός. Και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στη λύπη, γλυκός λιτρωμός. Και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Γεια σου Αλέξανδρο μεγάλε. Δυο λόγια λοιπόν απλά θα ακούσουμε από τον Γιώργο Θεοφάνους. Δυο λόγια απλά. Ένα απλό λόγο πρώτα. Για να μην νομίζει ότι τον έχω συνέχεια στον τοίχο. Έκανε εξαιρετική επιλογή με το τραγούδι αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που είπε ο Βασίλης ο Καράς μαζί με τους αλχημιστές. Και είναι μια πανέξυπνη επιλογή του Νίκου Μουρατίδη. Έχει κάποιες εκλάμψεις κάποτε. Κάποτε εντάξει, αυτές είναι από τις καλές του εκλάμψεις. Μπράβο στον Νίκο λοιπόν. Πρόσεξε γιατί μιλάς στον νικητή του X Factor 2. Εντάξει. Λοιπόν, όταν δουλεύει προφανώς το medication. Λοιπόν, από εκεί πέρα για σένα, Μέγα Αλέξανδρε. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου τώρα. Τι να βρω άλλο να σου πω. Το έχω. Περίμενε. Δεν θέλω να σου βγάλω ένα, να σου πω εξυπνάδα, αλλά αλήθεια. Έχω δουλέψει και με τον Βασίλη Καρά και με πολλούς άλλους λαϊκούς τραγουδιστές. Πραγματικά όμως, πραγματικά, χωρίς να απορρίπτουμε την προηγούμενη γενιά προς Θεού, το λαϊκό τραγούδι χρειάζεται καινούργιο αίμα. Και εγώ νομίζω ότι είσαι έτοιμος για αιμοδοσία, αγόρι μου. Έτοιμος είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρτε τις μπουκάλες. Εσύ πώς νιώθεις με αυτόν τον λόγο? Και εγώ έχω αυτόν τον λόγο. Και δεν είμαι και λάκκο τραγουδιστής. Μη σου χαλάσω τη στιγμή, μην τον αφήσεις να σου πει το αίμα μόνο, έτσι. Το ετοιμαζόμουν από αφέμαξη. Κατέρνα. Από άλλα παιδιά, δηλαδή ξέρεις είναι από τις περιπτώσεις που... Μιλάει γκαγκάκι, κοριτσιά. Σιγή. Σιγή. Έτσι, δόξα τω Θεώ, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σήμερα οφείλω να ομολογήσω ότι είχαμε πολλές ωραίες ερμηνείες, ενδιαφέρουσες έτσι, παρουσιάσεις στη σκηνή. Εγώ ερωτεύτηκα ακούγοντας. Ποιον? Δεν θα απαντήσω.
Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι ήδη ήσουν ερωτευμένοι. Ναι, ξαναερωτεύτηκα. Σε τόσο. Τον ίδιο ή άλλο. Βρε κακομπελά. Τι γίνεται εδώ. Τη ζωή. Τι θες κι εσύ, τον ίδιο. Ζωή τι λέμε. Τον ίδιο. Καταπληκτικός. Δεν θα βγάλουμε ήδη σε αυτήν την καταπληκτικός. Απλώς μας λέει πόσο καλός ήσουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Αλέξανδρε μου, το χτίσες, έβλεπα και δεν μπορούσα να βγάλω τα μάτια μου πάνω σου. Σε άκουγα, η ερμηνεία σου πάρα πολύ καλή. Μην ερωτευτείς και εσύ τώρα. Όχι και εγώ τώρα, έτσι, σου λέω, okay, λέω, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα jeans, με αυτό εντάξει δεν λέει τίποτα, who cares. Ήσουν πολύ καλός και ξέρεις, έχεις χτίσει, για μένα ήταν η πιο ωραία σου στιγμή σήμερα και νομίζω μπορεί να είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος, ότι το κομμάτι που διάλεξε ο Νίκος, ο κ. Μουρατίδης, ήταν ακριβώς, ήταν σούπερ απάνω σου σήμερα. Τεχτισμένο και ραμμένο. Δουλέψαμε πολύ γι' αυτό όμως, γιατί το κομμάτι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και χτίζει τόσο πολύ. Μέχρι τους αλχημιστές πήγαμε και βρήκαμε για να δουλέψουμε και λίγο μαζί τους. Μπράβο. Όταν Σάκη του είπε να πει αυτό το κομμάτι, μου λέει πώς θα το πω. Πώς θα το πω, μου λέει. Αφού το λένε, είναι ντουέτο οι αλχημιστές. Λέω και οι αλχημιστές το λένε και μόνοι τους. Δεν κουβαλάνε συνέχεια τον καρά μαζί τους. Θα το πεις, του λέω μόνος σου. Πολύ ωραία. Και πήγες. Πήγατε. Βρήκατε τους αλχημιστές. Τους πήρα τηλέφωνο τον Βασίλη. Και του ζήτησα χέρι βοήθειας. Και τι σου είπε. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για αυτό που έγινε. Και ο Βασίλης είπε ότι μακάρι όσοι λέγανε αυτό το τραγούδι να το λένε έτσι, να το νιώθεις. Γιατί είναι ένα κομμάτι, παρόλο που ακούγεται έτσι ρυθμικό, και έχω πάρει στο X Factor κάτι που δεν το είχα ποτέ τόσα χρόνια σε καμία πίστα. Κάθε κομμάτι, είτε είναι ροκ είτε είναι οτιδήποτε, αν μπεις μέσα και καταλάβεις αυτά τα λόγια που λέει, μπορεί να σε κάνει χώμα. Και το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για φιλία και είναι απίστευτο. Εγώ αυτό που ένιωθα ήταν 5 φορές να γίνουν τα μουσια μου έτσι. Αυτή είναι η μαγιά του λαϊκού τραγουδιού, ούτως ή άλλως, γι' αυτό λέγεται λαϊκό. Το τραγούδι για φιλία μιλάει, η Κατερίνα Καγκά και ερωτεύεται. Παρ' όλα αυτά. Τι να κάνεις. Το φίλο της. Την Κατερίνα την έκανε να ερωτευτεί. Ήταν φίλος τριγυνικόμενος αυτός. Λοιπόν, ο Θεοφάνος σου λέει θα δώσεις αίμα. Αγόρι μου, θέλω να καλά. Να μιλήσω. Να μιλήσω η σειρά μου. Τι να πεις εδώ, δεν μας θέλεις. Α, έχουμε τελειώσει. Θέλω, Τσάκη μου, και οι τρεις να παραδεχτούν εδώ τώρα μπροστά μου ότι είχα δίκιο στις οντισιόν και στο bootcamp που επέμενα για τον Αλέξανδρο. Παραδεχτείτε το. Ναι. Ευχαριστώ. Δώστε και στο Θεοφάνους. Παπαπαπαπα, μου το παγκώσει. Παπαπαπαναγιά μου. Ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να παραμείνει ο Αλέξανδρος στο X Factor. Ψηφίστε θετικά για να τραγουδήσει εδώ την επόμενη Παρασκευή. Αλέξανδρε, καλή επιτυχία. Θα σας δούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.